Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για άλλο ένα απόγευμα σε άλλη μια συνέντευξη εδώ στην διαδικτυακή μας τηλεόραση και στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας. Μια εκπομπή όπου, όπως όλοι σας πλέον γνωρίζετε, εδώ με τους καλεσμένους μας αναζητούμε μαζί τους την αλήθεια, θίγοντας ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα όλους τους Έλληνες πολίτες και ζητήματα για τα οποία τα ΜΜΕ επιλέγουν να μην ενημερώσουν τον Έλληνα πολίτη, τουλάχιστον αντικειμενικά. Είμαι ο Βιέρης Ανδρέας και ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Ματζάρης Αριστίδης, υποψήφιος βουλευτής στο νομό Πέλλας με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεόρασή μας. Κύριε Ματζάρη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Βιέρη. Δίκες πέρα να έχετε εσείς οι τηλεθεατές, τηλεθεάτρες και όλοι οι Έλληνοι άνθρωποι απανταχού της γης. Τιμή μου που είμαι στο Web TV Διομήδης. Και δική μας τιμή, κύριε Ματζάρη, και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχει τίτλο «Τάσεις φυγής», όπως μας αναφέρατε και κατά τη διάρκεια των κανονισμάτων για την εκπομπή μας. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς είναι το θέμα αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει με αυτόν τον τίτλο. Βεβαίως. «Τάσεις φυγής». Εδώ στην προκειμένη περίπτωση κάνω και εγώ μια φυγή, θα έλεγα, γιατί το θέμα μου βασικά όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών, κύριε Αυγέρη, είναι η γεωργία. Θα κάνω μια μικρή φυγή και εγώ για να αναπτύξω λιγάκι το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει άμεση σχέση με τη γεωργία και θα μιλήσουμε για την κτηνοτροφία. Και όταν μιλάμε για τάσεις φυγής, εννοούμε ότι υπάρχει τάση φυγής από την εγωπροβατοτροφία πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, κύριε Αυγέρη. Και ο λόγος που φεύγουν και θέλουν να φύγουν και το σκέφτονται να φύγουν είναι η γεωργία. Γιατί? Γιατί η γεωργία είναι αυτή που δίνει τις ζωοτροφές σε αυτούς τους ανθρώπους για να εκθρέψουν τα κοπάδια τους. Άρα είναι άμεσο, θεωρώ, γι' αυτό έκανα αυτή τη φυγή και εγώ τη μικρή φυγή να αναφέρω το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο, προφανώς. Άμεσα. Άμεσα. Χωρίς γεωργία δεν μπορείς να έχεις κτηνοτροφία. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Η αλήθεια, κύριε Αυγέρη, είναι ότι τα μαντάτα είναι μαύρα για όλους αυτούς που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ποιο? Ότι δεν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία ενίσχυσης από την πολιτεία. Υπάρχει πλήρης απουσία. Κρήτη να πιάσουμε. Πάμε στη Ξάνθη, να πάμε στη Λάρισα, προς τον Τύρναβο. Ακριβώς οι ίδιες πληροφορίες είναι από όλους τους κτηνοτρόφους. Ο φίλος μου τα παράτησε, ο ξάδερφός μου σκέφτεται να αποχωρήσει. Αυτό ακούγεται ειδικά το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα. Και αυτό γιατί? Τα αίτια είναι οι ζωοτροφές, οι οποίες έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά στο κόστος. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, καλαμπόκι για τους ζωοτρόφους, που είναι σημαντικό, έχει φτάσει ακόμη και στην τιμή των 30 λεπτών ανά κιλό. Οπότε, όταν βάλουμε ότι το πρόβιο γάλα είναι στα 92 με 93 λεπτά, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να τα απεξέλθει, γιατί δεν είναι μόνο 30 λεπτά που θα δώσει το καλαμπόκι να το φάει το πρόβατο, είναι και το τριφύλι που θα του δώσει να φάει, είναι και η φροντίδα που θα έχει, είναι τα εργατικά που θα δώσει, είναι οι ασθένειες που θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει ή να μην εμφανιστούν τουλάχιστον. Είναι πάρα πολλά. Είναι το ρεύμα του, είναι τα νερά του, είναι τα κόστη μεγάλα. Άρα με αυτή την κατάσταση, όπως έχουν τα δεδομένα, και μαθηματικά μιλάμε τώρα, δεν μπορεί να βγει σε καμία περίπτωση, και είναι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι αποχωρούν. Έτσι απλά. Και αν είναι κάποιοι που είναι γύρω στα 65-70, δεν το έχουν σε τίποτα, κοπάδι με 800 πρόβατα να το ξεπουλάει. Συγκεκριμένα πότε έγινε αυτό? Αν θυμάμαι καλά, είναι στην Ξάνθη συνέβη αυτό. 800 ζώα του πάδι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στις αυξήσεις αυτές, δεν μπορούσε να έχει έσοδα, ζημία είχε, και τι έκανε? Έσφαξε ολόκληρο κοπάδι. Σου λέει, ό,τι πάρω από το κρέας τουλάχιστον, εντάξει,
Να κάνει τι. Τι να κάνει. Να αλλάξει επάγγελμα. Ποιο επάγγελμα. Τώρα ξεφεύγω λιγάκι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει το αύριο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για τον καθένα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έτσι. Το αύριο είναι ζωφερό, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι γεωργοί, είτε είναι ό,τι θέλει, ας είναι σε επάγγελμα, κύριε Αγγελίδη. Έχουν φτάσει σήμερα, το Κριθάρι για παράδειγμα, να φέρουμε κάποια στοιχεία για να καταλάβει λίγα και το τηλεθεατής τι ακριβώς γίνεται. Το Κριθάρι έχει φτάσει, το ζωοτροφικό Κριθάρι, έχει φτάσει 25 λεπτά στο χώρα, έτσι. Και το καλαμπόκι κάποιες φορές φτάνει και στο 32 το κιλό. Άρα λοιπόν, όταν μέχρι σήμερα, τα προηγούμενα έτη, δίνανε περίπου τα μισά και λίγο παραπάνω από αυτό το, δηλαδή δίνανε 13-14 λεπτά να πάρουν το κιλό, κάτι τους έμενε και αυτούς. Τώρα που ήδη πλησιαστεί σχεδόν η τιμή, πώς θα βγει, δεν βγαίνει, άρα αναγκάζεται κάτι να κάνει. Βέβαια, οι αντιδράσεις υπάρχουν από όλους τους ανθρώπους πανελλαδικά και προσπαθούν να βγάλουν μία άκρη σε μία μέση η οποία είναι ανακατεμένη, είναι ένα κουβάρι ολόκληρο. Καθότι αναφέραμε πριν ότι υπάρχει απουσία της πολιτείας όσον αφορά το να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να πει για να δούμε τα δεδομένα, να τα αναλύσουμε, να τα ερμηνεύσουμε, να δούμε τι λύσεις έχουμε και να προβούμε στις ανάλογες λύσεις για το κάθε πρόβλημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την κτηνοτροφία. Ποια είναι η στάση της πολιτείας? Η στάση της πολιτείας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά. Δηλαδή είναι μόνοι τους ουσιαστικά σε ένα συνεχόμενο αγώνα, καλοκαίρι, χειμώνα, δεν έχει σημασία, είναι συνέχεια εκεί. Είναι κάθε μέρα, 365 ημέρες το έτος, είναι εκεί. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είναι σκλαβωμένοι. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι σκλαβωμένοι με την εργασία, την οποία την αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σκλαβωμένοι στο οικονομικό θέμα και δεν μπορούν να κάνουν πίσω αν έχουν κάποια γάλατα να πληρωθούν από κάποιες εταιρείες. Ή τώρα, άμα αποχωρήσει, θα χάσει εκείνα τα χρήματα, θα μου τα δώσει. Άρα μπαίνει ξανά στη διαδικασία, στο γρανάζι αυτό. Και αντί να ανέβει τελικά με τον μηχανισμό που θα έπρεπε να έχει η πολιτεία, πέφτει όλο πιο κάτω. Και κάποιοι που δεν αντέχουν πια το πέσιμο, αποχωρούν, κύριε Βιέρη. Αυτή είναι η αλήθεια που αφορά την κτηνοτροφία. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε για άλλη μια φορά η πολιτεία, όπως είπατε κι εσείς, να μην αναλαμβάνει δράση, να μην βρίσκει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε τις τιμές να αυξάνονται. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται όλη τους τη ζωή με αυτή τη διαδικασία, ξαφνικά να τα παρατάνε. Οπότε ύστερα τι έχουν να κάνουν? Δεν έχουν στην ουσία να κάνουν κάτι, γιατί όλη τους τη ζωή είναι μαθημένη σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε και για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι και κάποιες ορισμένες ηλικίες, κύριε Ματζάρη, πού θα βρει τα περιθώρια και τα χρονικά περιθώρια να μάθει κάτι καινούριο? Ναι. Να αναφέρω και κάτι ακόμη, κύριε Αυγέρη. Παρέλειψα πριν, όσον αφορά το κόστος για ένα τόνο ζωοτροφής, έχει ανέβει 100 ευρώ πιο πάνω τώρα τελευταία. Άρα καταλαβαίνετε τώρα τι διαφορά τεράστια, και εδώ μιλάμε για άνθρωποι που δεν ταΐζουν κιλά, έτσι, τόνους ταΐζουν. Είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση κάποιοι οι οποίοι έχουν περιοχές με λιβάδια και τα βγάζουν έξω, οπότε μειώνουν το κόστος των ζωοτροφών. Αλλά αυτό δεν είναι το πλείστον, δεν είναι το γενικό σύνολο και φτάνουν οι άνθρωποι αναγκαστικά σε αυτή τη διαδικασία να σκέφτονται πολύ σοβαρά να αποχωρήσουν όπως έχουν αποχωρήσει ήδη. Το κράτος, είπαμε, είναι απόν εντελώς. Το έχουμε δει και προσφάτως με την σκόρονη ισχύση τελικά που είπαν ότι θα δώσουν και τα χρήματα που πήραν οι άνθρωποι ήταν υποτένια, δηλαδή εξευθελιστικά νούμερα πήραν οι άνθρωποι, δεν έζησαν καμία ζημιά, να το πούμε έτσι. Αντιθέτως τους κορόιδεψαν, τους κράτησαν λίγο ακόμη μήπως και νομίζουν ότι θα γίνει. Με την ελπίδα δεν πρόκειται να χορτάσουν ούτε οι κτηνοτρόφοι, κύριε Αυγέρη, ούτε τα ζώα χορταίνουν. Τέλος, θέλουν ζωοτροφές για να χορτάσουν. Και οι άνθρωποι
θέλουν εισόδημα αξιοπρεπές, κύριε Αυγέρη, το οποίο δεν δίνεται, δεν δημιουργείται από την πολιτεία τέτοιο περιβάλλον για να έχει ο Έλληνας πολίτης αξιοπρεπές εισόδημα. Ας αναφέρουμε και το άρθρο 22 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της εργασίας, το οποίο καν δεν ασχολούνται με το τι λέει το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο λέει αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να έχουν όλοι οι πολίτες εργασία. Αν το είδε κάποιος, παρακαλώ, είμαι διαθέσιμος να ακούσω πού έχει συμβεί αυτό, σε ποια κατηγορία εργασίας. Εκτός αν εννοούν κάποιοι, ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που οπότε έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα του ενός ή δύο χρόνων, έχουν πάρει κάτι μοίρια ενισχύσεις. Ενώ εμείς ως αγρότες, ως πολιτές λαϊκών αγορών, για παράδειγμα, ως φτηνοτρόφοι, δεν είδαμε κάτι. Αν είδαμε μια φορά ένα 800, και γεια σας, τέλος. Και φτάνει. Τον υπόλοιπο χρόνο, ανάσες. Ανάσες για να κρατήσουμε το φαγητό που φάγαμε πριν πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ίσα-ίσα, κύριε Ματζάρη, που στον τομέα της εργασίας βλέπουμε δηλώσεις θεσμικών στελεχών της χώρας μας να μας λένε, αν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τα μαγαζιά σας, στείλτε μας τα κλειδιά στο Μαξίμου. Ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν το άρθρο 22 του Συντάγματος μάλλον έχει πάει περίπατο στη χώρα μας. Ναι. Όπως και πολλά άρθρα του Συντάγματος, κύριε Αυγέρη, και ενώ είναι το πρώτο όσον αφορά στην ισχύ, την νομική ισχύ, και καταρρύπτονται όλα τα άλλα νομοθετήματα που κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από αυτές τις αλλοιώσεις, θα έλεγα, που κάνουν οι πολιτικοί μας στα άρθρα του Συντάγματος. Αλλά εδώ πρέπει να σταθεί ο πολίτης. Εδώ ο πολίτης πρέπει, κύριε Αυγέρη, να φύγει από την γονιπετή θέση και να σταθεί όρθιος και να κοιτάξει κατάματα όχι μόνο το πρόβλημά του, όχι μόνο τον πολιτικό του οποίου του έδωσε την εντολή να πράξει ό,τι πρέπει να πράξει και να είναι δίκαιο, αλλά πρέπει να κοιτάξει κατάματα την ελευθερία του. Μόνο αυτό χρειάζεται να συμβεί, κύριε Αυγέρη, και αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα όχι για τον κτηνοτρόφο, για κανέναν Έλληνα πολίτη. Θα αναφέρω, να κάνω μια παρένθεση αυτή τη στιγμή. Βλέπω στη λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχω και σε κάποιες λαϊκές αγορές, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, υποτίθεται, και χώνονται μέσα στους κάδους να βρουν αυτά που δεν τρώγονται το τρόφιμα και τα πετάνε την παραγωγή για να πάρουν μία σακούλα, δύο σακούλες να βγάλουν την εβδομάδα. Εγώ προσωπικά θλίβομαι και ντρέπομαι ως Έλλην πολίτης που είμαι σε αυτή την πολιτεία να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δώσανε όλη τους τη ζωή να δίνουν για αυτή τη χώρα, σήμερα να ψάχνουν στα σκουπίδια για να βγάλουν τη βδομάδα και να βγάλουν τη μέρα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική πολιτεία, κύριε Ματζάρη, όταν υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε, έτσι, αν είναι δυνατόν. Ορθά. Στον τομέα της κτηνοτροφίας, λοιπόν. Ναι. Στον τομέα της κτηνοτροφίας, λοιπόν, εσείς τι έχετε να προτείνετε ως Ελλήνων Συνέλευσης, η λύση, όπως ξεκινήσατε να πείτε. Η λύση είναι μία, είναι Ελλήνων Συνέλευσης, είναι δέσμευση για εμάς να το πράξουμε όπως ακριβώς το έχουμε καταθέσει και έχει εγκριθεί, και μιλάει για να φτάσει η κτηνοτροφία να καλύπτει το 80% της εγχώριας κατανάλωσης. Για το υπόλοιπο δε, κύριε Αυγέρη, 20% που θα περισσεύει, αυτό θα γίνεται με ταποίηση, και μόνο σε αυτά τα προϊόντα που περισσεύουν θα δίνεται δυνατότητα να μεταποιούνται, και αυτά μόνο θα εξάγονται. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε και υπεραξία των προϊόντων που θα μένει στα ταμεία μας. Όσον αφορά την οτροφία, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών. Εδώ υπάρχει και η σύνδεση της γεωργίας και της τροφής, όπως αναφέραμε προηγουμένως, γιατί όταν αφαιρέσουμε τα γενετικά τροφημένα τρόφιμα από
τη διατροφή μας από την καλλιέργεια σε αυτήν την ιερή χώρα, άρα και οι ζωοτροφές θα είναι καθαρές. Άρα και τα ζώα θα είναι καθαρά. Άρα και η τροφή, η υγεία των πολιτών θα είναι όπως πρέπει να είναι στη φυσιολογία μας. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της ελληνικής πανίδας και η ανάπτυξή τους, κύριε Αυγέρη. Θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον, όχι σε κουτιά και να έχει μόνο την τροφή του και τίποτα άλλο, να μην κινείται το ζώο. Και θα απαγορεύεται κάθε αυξητικό διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες και χιλιάδιο άλλα χημικά. Οπότε καταλαβαίνει ο τηλεθεατής μας, τηλεθεάτρια, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε δεσμευτεί να το πράξουμε. Και αν έχει απορία κάποιος πολίτης, πώς θα το πράξετε αυτό, κύριε Ματζάρη? Εδώ είμαστε σε μνημόνια, εδώ οφείλουμε, έχουμε χρέος, δεν βγαίνουμε. Κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί να τα βγάλουμε πέρα. Ακούστε με, κύριε. 600 δις δολάρια, τα οποία είναι ως δάνειο για την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, έχουν κατατεθεί από τον κύριο Αρτέμι Σόρα, τον πρόεδρο του μοναδικού ανθρωπιστικού φορέα του Έθνους των Ελλήνων, την ίδια μέρα που κατέθεσε τις προγραμματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο. Άρα λοιπόν τα 600 αυτά δις δολάρια μπορεί να τα βρει κάποιος σε όλους τους κρατικούς προπολογισμούς το 2015 έως και σήμερα. Να λοιπόν ένα νούμερο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν πράξη όλες τις προγραμματικές δηλώσεις. Αν δεν φτάσουν, περνάμε σε ένα άλλο ποσό το οποίο αφορά 49.000 έργα εγκεκριμένα, που σημαίνει ότι έχουν τελειώσει άπαντες οι μελέτες, έχουν εγκριθεί, τα χρήματα είναι εκταμιευμένα. Το ποσό αυτό λοιπόν είναι 2.300.000.000 ευρώ. Είναι συγκεκριμένα αυτά. Ελεγμένα όλα και ο Άριος Πάγος τα έχει υπογράψει. Και ένα άλλο ποσό, αν τυχόν λέμε τώρα, δεν φτάσει, 5,538 μετοχές της Τράπεζας Ανατολής, οι οποίες είναι δωρεά του Έλληνα Αρτέμις Ώρα για το Έθνος των Ελλήνων. Οι μετοχές αυτές έχουν ελεγχθεί από συγκεκριμένα θεσμικά όργανα της χώρας μας, είναι ενημερωμένοι άπαντες, ο ΙΕ, όλοι γνωρίζουν για αυτά τα ποσά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι ή άλλο που να σταματάει η μεταρρύθμιση να γίνει στην Ελλάδα. Τα ποσά υπάρχουν, το πρόγραμμα υπάρχει, η δέσμευση είναι εκεί και συγχρόνως έχεις και διασφάλιση, Ελληνά μου και Ελληνίδα μου. Γιατί υπάρχει κατατεθειμένο από τον κύριο Αρτέμι Σόρα και το Ελλάνιο Αξιακό. 33 Ελλάνια πρωτόκολλα. 12 αξίες, 18 αρχές, 3 πολιτιακοί νόμοι. Δεν υπάρχει κάτι να σταματήσει αυτό που έχει ξεκινήσει το 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στις 4 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα που ο κύριος Αρτέμις Σόρας κατέθεσε όλα αυτά που προανέφερα. Το ότι το πρόγραμμα είναι κατατεθειμένο στον Άριο Πάγο, όπως μας αναφέρετε, να το δούμε λίγο πιο λεπτομερώς, τι ακριβώς σημαίνει? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν καταθέτει κάποιος κομματικός μηχανισμός συγκεκριμένο πρόγραμμα στον Άριο Πάγο για να πάρει την έγκριση, δεν καταθέτει μόνο ιδρυτική διακήρυξη, μπορεί κάποιος να καταθέσει μόνο ιδρυτική διακήρυξη. Ελέγχει ο Άριος Πάγος τι γράφει ακριβώς. Αν δεν υπάρχει κάτι ψευδές, εντάξει, δίνει την έγκριση, ορίστε κύριε, μπορείτε να συμμετέχετε. Ωραία. Από εκεί και μετά είναι τα δύσκολα, τα οποία όλα αυτά τα πολιτικά παιδιά τόσα χρόνια δεν το έχουν πράξει ποτέ. Γιατί δεν είχαν τη σοβαρότητα, γιατί δεν είχαν την υπευθυνότητα, γιατί δεν είχαν τη βούληση να πράξουν αυτά που μας έλεγαν και μας κοροϊδεύαν σοριδών όλα τα έτη σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, κύριε Αυγέρη. Άρα δεν υπάρχει κομματικός μηχανισμός που να έχει καταθέσει το πρόγραμμά του? Όχι. Είναι μόνο ο φορέας του έθνους σου Έλληνα. Είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Είναι δέσμευση όταν καταθέτει το πρόγραμμα στον Άριο Πάγο, πέρα από την διακήρυξη, ότι αυτό το πρόγραμμα, όπως ακριβώς το έχει γράψει,
έτσι πρέπει να το εκτελέσεις. Αν δεν εκτελέσεις μία παράγραφο από όλες αυτές, έχεις ευθύνες και θα αποδοθούν τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε λιγάκι μια σύγκριση έτσι στα γρήγορα, αν και εδώ πρέπει να ευαθύνει κάποιος Έλλην για να καταλάβει τη σοβαρότητα και πόσο σημαντικός είναι ο φορέας του για να δει ποια είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν η δέσμη αυτή και η σοβαρότητα είναι ξεκάθαρη, είναι φανερή, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Είναι εκεί, το έχω καταθέσει. Είναι αυτό, αυτό και αυτό είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτά που έχω γράψει. Ούτε μπορώ να ξεφύγω από το αξιευγό το οποίο έχω καταθέσει, ούτε μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλα ποσά εκτός από αυτά που έχω βάλει εκεί. Ναι, αλλά εγώ έχω καταθέσει ολόκληρο πρόγραμμα. Έχω ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δομημένο. Δεν υπάρχει κάποιο ψεγάδι. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο να χωλαίνει. Είναι ό,τι πρέπει, την ώρα που πρέπει, από αυτό που πρέπει, έχει κατατεθεί εκεί. Και αυτό είναι ο κύριος Αρτέμης Όρας. Αυτό υπολείπεται, κύριε Αυγέρη, είναι ένα. Ο μηχανισμός αυτός για να λειτουργήσει χρειάζεται τι? Χρειάζεται το έθνος. Γιατί όλα αυτά τα ποσά αφορούν την περιουσία του έθνους. Όλα αυτά τα προγράμματα εκτελέσεων σε όλους τους τομείς μας αφορούν τους τομείς του έθνους. Το αξιακό αφορούν το έθνος, γιατί είναι δικές μας αξίες, τις κουβαλάμε μέσα μας. Είναι μέσα στο αίμα μας, το γονιδίωμά μας διέπεται από όλο αυτό το αξιακό που είναι κατεθειμένο στο αεροπάγο. Άρα τι μένει? Εμείς θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλο αυτό το μηχανισμό. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, που φτιάχτηκε για μας το μηχανισμό, ποιος το κάνει? Θα το πράξει αυτό κάποιος άλλος? Όχι. Μα για μας είναι αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έχω εγώ κάποια γεωργικά μηχανήματα και να μην μπαίνω στη διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω, να κάνω κάτι απλό. Ποιος το κάνει? Αφού είναι δικά μου. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Αυγέρη, ότι εμείς είμαστε ο μηχανισμός που θα πρέπει να κουμπώσουμε, να εναρμονιστούμε με όλη αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται εκεί από το 2015, ήδη λειτουργεί, θα το πούμε και αυτό, αλλά για να δώσει τα μέγιστα αυτός ο μηχανισμός και τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια ελεύθερη Ελλάδα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι, να συμμετέχουμε όλοι στο βαθμό που μπορεί ο καθής. Κάποιος στη γνώση, κάποιος στη χειρονακτική εργασία, δεν έχει σημασία. Ούτε θα μπει σε κάποια ζυγαριά το πόσο προσφέρει κανείς σε αυτόν τον αγώνα για την ελευθερία. Όχι. Το σημαντικό είναι να συμμετέχουμε. Λίγο ή πολύ δεν μετράει αυτό, κανείς δεν το υπολογίζει και δεν θα μετρηθεί ποτέ. Σημασία έχει ένα: να ελευθερωθεί αυτή η χώρα και να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων πολιτεία, δηλαδή το όραμα το οποίο είχαμε χρόνια τώρα και μας κορόιδευαν ότι θα μας το δώσουν αυτό το όραμα όλοι οι πολιτικοί. Αυτό είναι το όραμα το οποίο σήμερα έχεις όλα τα μέσα να το πράξεις εσύ ο ίδιος, γιατί κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει, κύριε Αυγέρη. Μα κανείς. Πρέπει ο ίδιος να κινηθείς με αυτή τη διαδικασία της δικαιοσύνης που υπάρχει στην Ελλήνων Συνέλευση, για να φέρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αν εσύ ο ίδιος δεν κολυμπήσεις μες στη θάλασσα, δεν θα έρθει άλλος να κολυμπήσει για σένα. Θα βουλιάξεις, θα βρεις πάτο. Επειδή λοιπόν μας έχουν χρόνια τώρα πατημένους και δεν μας αφήνουν να κολυμπάμε, μας έχουν φτάσει σχεδόν στον πάτο, είναι καιρός πια να πατήσεις το πόδι στην άμμο και να δώσεις μία προς τα πάνω και να τους πετάξεις όλους από την πλάτη σου. Και μόνος θα χαράξεις την πορεία σου. Η πλεύση αυτής της ιερής χώρας, εσύ ο ίδιος θα τη χαράξεις. Εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης της. Άρα πρέπει να το πράξεις εχθές. Όχι σήμερα, εχθές. Γιατί χρόνια τώρα γνωρίζεις τι ακριβώς έχουν κάνει. Και λέγεις, άντε υπομονή, θα γίνει κάτι του χρόνου. Άντε ελπίδα, θα γίνει κάτι του χρόνου. Όχι. Τελειώσαν οι υπομονές, τελειώσαν οι ελπίδες. Δεν ζει κανένας άνθρωπος με αυτές τις δύο έννοιες. Όχι. Οι μόνες έννοιες που πρέπει να έχουμε καρφωμένες ανάμεσα στα μάτια μας είναι η ελευθερία, η πρώτη.
και όλες οι άλλες αξίες, η μία εναλλακτικά με την άλλη, θα γυρίζουν μπροστά στα μάτια μας. Δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από το συγκεκριμένο στόχο των αξιών, των αρχών, που είναι ουσιαστικά η κληρονομιά μας. Η πραγματική κληρονομιά, κύριε Αυγέρη, που έχουμε, είναι το αξιακό μας. Δεν είναι ο πλούτος που έχουμε. Το αξιακό είναι αυτό που ζηλεύουν όλοι σε αυτή τη γη και ζήλευαν πάντα τους Έλληνες. Ας ενθυμηθούμε λοιπόν, αδέλφια μου, όλες αυτές τις εξίσεις που έχουμε μέσα μας, τις αρχές και τους νόμους, και ας πάμε σε μια συνένωση του έθνους μας για να φέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία ονειρευόμαστε πολλά χρόνια τώρα. Μάλιστα. Κύριε Ματζάρη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή ήταν και η λύση που εσείς προτείνατε ως υποψήφιος βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Και σιγά σιγά φτάσαμε και προς το τέλος της εκπομπής μας. Έχετε όμως, αν θέλετε, λίγο χρόνο ακόμη, αν υπάρχει ενδεχομένως κάτι το οποίο θα θέλετε να προσθέσετε. Βεβαίως. Έλα, αδελφέ μου, αδελφή μου, σε έναν από τους εκατοντάδες τοπικούς οργανισμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έλα πιο κοντά στη γνώση. Έλα, πάρε τα έγγραφα, τις αποδείξεις τα οποία θα σου δώσουν πολύ άνετα όταν ζητήσεις ό,τι απορία έχεις το ανάλογο έγγραφο, οι συνέλληνες σου εκεί, να το παραλάβεις, να το διαβάσεις, να το μελετήσεις, να το ελέγξεις, να κάνεις όλη τη διεργασία που χρειάζεται για να πάρεις τη γνώση. Και όταν πάρεις τη γνώση, αδερφέ μου και αδερφή μου, ένα πράγμα έχεις μόνο να κάνεις, είναι το ίδιο που έχω κάνει και εγώ, αφού έκανα αυτή τη διαδικασία που σου λέω. Γιατί αυτό που σου λέω είναι αυτό που έκανα εγώ. Πήρα υπεύθυνη θέση και στάση απέναντι στο άδικο που συνέβαινε τόσα χρόνια, όχι μόνο για τις γενιές που έρχονται, αλλά και για όλες τις γενιές που έχουν φύγει. Γιατί φύγανε άδικα, χωρίς να μπορέσουν να παράξουν κάτι για τις επόμενες γενιές. Τους κοροϊδέψαν. Και επειδή εγώ αντιλήφθηκα την κοροϊδία, δεν μπορούσα να μείνω χωρίς πράξη. Όταν αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το άδικο και δεν πράττεις, απλά στέκεσαι και το βλέπεις. Δεν έχει σημασία αν πράττεις εσύ άδικο. Μόνο που το βλέπεις και δεν κάνεις κάτι να το σταματήσεις, είσαι και εσύ συνένοχος αυτό το άδικο. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να είμαι συνένοχος. Εγώ θέλω να είμαι ένας πολεμιστής του έθνους μου, να ελευθερώσω αυτή τη χώρα και μαζί με σένα να χτίσουμε την Ελλήνων πολιτεία για να την αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Έλα λοιπόν στους τοπικούς οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης να ενημερωθεί. Και κάτω, τώρα με το που τελειώσει αυτή η συνέντευξη, φύγει αμέσως στο πιο κοντινό τοπικό οργανισμό και ενημερώσω άμεσα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Ματζάρη, όπως έχει προκύψει και από άλλες εκπομπές μας και με εκπομπές και άλλων υποψηφίων, πάντα καταλήγουμε στον Έλληνα πολίτη, στο τι θα πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης. Και φυσικά, χωρίς ενεργό πολίτη, δεν μπορούμε να έχουμε και πολιτεία, όπως αποτυπώθηκε και προηγουμένως. Σε αυτό το σημείο, εμείς, κύριε Ματζάρη, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που για άλλη μια φορά παραχωρήσατε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στο Web TV Διομήδης και είμαστε στη διάθεσή σας για όση συνέντευξη χρειαστεί, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα για τα οποία οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι καθήκον μου, κύριε Αυγέρη, και θα συνεχίσω να το πράττω όποτε μου δίνετε η ευκαιρία. Να είστε καλά, κύριε Ματζάρη. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτός ήταν ο κύριος Ματζάρης Αριστίδης, υποψήφιος βουλευτής στον νομό Πέλλας με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Τα στοιχεία του κυρίου Ματζάρη υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας για όσους επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του. Αυτή ήταν λοιπόν και η απόψινή μας συνέντευξη. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για επόμενες συνεντεύξεις, έτσι όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media του Web TV Διομήδης. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις μας και στηρίζετε όλη αυτή την τεράστια και δίκαιη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών. Στην παρουσίαση ήταν ο Αυγέρης Ανδρέας, παρακολουθήσατε την εκπομπή Λεωφόρος Αλήθειας. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, δύναμη φως και καλό βράδυ σε όλους.